Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών γαμιέται και τηρεί υποχρεωτικά τον λογαριασμό 94 της αναλυτικής λογιστικής εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων, λογαριασμός 70, ή προϊόντων, λογαριασμός 71, υπερβαίνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ πολύ σύντομα προέκυψε στη Γερμανία η σύνθεση του Bauhaus, ενός κινήματος εικαστικών τεχνών σαφώς επηρεασμένο τόσο από τον σοβιετικό κονστρουκτιβισμό όσο και από τον νεοπλαστικισμό. Με αυτό συνδέθη ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος, ναι, είναι γνωστός για την ιδέα της συνεχούς αλλαγής που διέπει ως νόμος το σύμπαν. Δική του είναι η φράση «Κανείς δεν μπορεί να μπει στο ίδιο ποτάμι δύο φορές, μάλιστα μωρό μου, πίστευες το ότι ο κόσμος δημιουργείται από τη φωτιά, την αντίθεση και τον πόλεμο μεταξύ των αντιθέτων». Στο οποίο συμπληρώνει, «Τα εναντιόδρομα έχουν ενιαία φορά, από τα αντίθετα γεννιέται η ωραιότερη αρμονία». Okay. Αυτό ήταν έντυπο φωνητικό room metal. Λοιπόν, τώρα πες, ας βγει κάπου αυτό, και ξεκίνα. Ας βγει κάπου αυτό. Σκέφτηκα στην αρχή ξενέρωσα σε φάση τι και μου πιάσανε κάτι εγωισμοί χθες το βράδυ. Αλλά σήμερα το πρωί ξύπνησα και λέω εντάξει, δεν υπάρχει τέτοιο. Επίθεση μέχρι το τέλος, πάνω στο άλογο. Εκεί. Μέχρι να περάσει τελευταία γραμμή του εχθρού. Αν είναι να ασπέσω πάνω στη τέτοια. Έχω δεχτεί τα βέλη, έχω τα βέλη, αλλά είμαι σαν άλλος LCD. Πάω πάνω στο άλογο. Συνεχίζω. Αποκαμωμένος μεν, αλλά δεν το δείχνω. Τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν, άντε, τα λέμε, ρε. Έλα, γεια.
Λοιπόν, δεν θα το έλεγα αν έφτανε να το ακούω μόνος μου. Υποφέρω συχνά από επαναλαμβανόμενες λύσεις. Πίσω θα είναι, μπροστά μου είναι, κατασκευή γωνίας, ορθής γωνίας, φωτεινής γωνίας, ίσια η πλάτη, ίσιοσε την πλάτη, κάτσε, ναι, κάτσε στο πάτωμα τώρα. Όλος ο πόνος πάνω στο δέρμα, έξω από το σώμα, είναι ελεύθερος στον αέρα. Πάχινες, μπερδεύτηκες, αδυνάτησες, ξυρίζεσαι, δεν ξυρίζεσαι, μεγαλοδείχνεις. Σου πάει αυτό το πουκάμισο, κουρασμένος δείχνεις. Μια χαρά, μια χαρούλα δείχνεις. Ξεκουράστηκες, ίδια είναι τα αφεντικά, αριστερά και δεξιά. Χωριό τι λέει, αχ κοίτα πως μακρύναν τα μαλλιά σου. Πέφτει και βρίσκει άμμο στα αυτιά και φωνάζει, μα δεν ακούει τι λέει και επιστρέφει στο μαμά. Δείξε μου, μαμά, δείξε μου, μαμά, δείξε μου, μαμά, δείξε μου. Δεν αλλάζει, δέρμα αλλάζει, χρώμα βγάζει, βγάζει, κίτρινο βγάζει, μαύρο βγάζει, κόκκινο βγάζει και λίγα νερά μπάζει. Τώρα ποιος με βγάζει, ας με βγάζεις. Ας με βγάζεις, ναι, μέχρι, δηλαδή λίγο πριν το βάλεις σε τάξη τη ζωή μου. Έχετε κάνει το καφεδάκι σας, έχετε πάρει τη θέση σας, δύο πράγματα. Ξεκινάμε το πρόγραμμα, δεν είναι μία από τα συγχρία. Πολύ θα έχετε από τη θέση, από τα δύο διαφορετικά πράγματα, θέμα τα θέση. Κάτι για παιδί μου, θα καταφέρουμε σήμερα τους ηγείους προς το καφεδάκι σας, να δούμε τους πολλούς μαρκευτές, πολύ μεγάλη μέρα, γι' αυτό κομμάτι της κοινωνίας. Εξερεύνηση στο συζητάμε, ανακάλυψη το μιλάω μόνος μου. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι παίζουμε με τον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι αλήθεια ότι μερικοί συνθέτες της ηλεκτρονικής μουσικής μεταχειρίζονται τον εγκέφαλο βράχη, κυκλώνοντας τις ενσυνείδητες ιδιότητες όπως κάνει το ναρκωτικό. Εις αυτό θα το ερμηνεύσουμε καλύτερα για να δούμε ότι την ώρα που ακούεται αυτός ο ήχος υπάρχουν ύμνοι του διαβόλου, οι οποίοι την ώρα που ακούεις την μουσική εισέρχεται ο διάβολος στο υποσυνείδητο του ανθρώπου και τρελαίνεται ο νέος. Και έχουμε ακριβώς τέτοια περιστατικά. Με σκουντάω στην πλάτη, γυρίζω, με βλέπω, λέω όχι εγώ, όχι εγώ.
Λοιπόν, είσοδος νέο γιοταχή σε είσοδο πολυκατοικίας, συστηνή, λέμε τι επί τι μπορεί. Δεν μπορεί, μπορεί. Μπορεί, δεν μπορεί, μπορεί. Παιδί ξεσπάει, έσπα, τσάι, sci-fi. Τι σε κουράζει, τι με νοιάζει, δεν με τρομάζει και με κουράζει όταν το λες. Τι και απότα ήταν ανοιχτή, πρόσεξε να ελέγξει πριν φύγει στο ξύλο, χτύπησε. Χτύπησε το ξύλο και δεν ένιωσε τίποτα. Μπήκε και τα πήρε όλα. Ρούφηξε τον καφέ και ήπιε κοκακόλα. 0-0-0, ο Κέσουρας τυπά, βάζει στο κόμμα, μίτσο μου. Λονδίνο είμαστε. Λοιπόν, συζητήσαμε τα ερωτικά μας μέχρι να γίνουμε τα ερωτικά μας. Οπότε, κάπου πιο κάτω απ' την εικόνα βρίσκεται η φλογέρα. Σφυράει, σφυρά, στα πρόβατα σφυράει, σφυράει και σε μένα. Να δω τι θέλει, θέλω, θέλω, να δω τι θέλει, θέλω. Ένα βράδυ, πριν ένα μεσημέρι, με τα τείχη, με ή χωρίς μουτζούρα αντίστοιχα, γράφει, σ' αγαπώ, γράφει, σ' αγαπώ πολύ και το εννοεί, όπως εννοούσε το κάτι παραπάνω. Για όλα θα γράφεις, εξηγώ, για όλα θα γράφεις, ακόμα και για τα κολοδάχτυλα στα μάτια εκείνων που θεωρούν τους άλλους δεδομένους. Ναι, ναι, κυρίως γι' αυτά. Σκαλοπάτι πατάει πόδι, γλιστράει πίσω, επιστρέφει στη μάμα του. Πότε θα σε ξαναδώ, πότε θα σε ξαναδώ, πότε θα σε ξαναδώ. Πότε θα σε ξαναδώ, πότε θα σε ξαναδώ, πότε θα σε ξαναδώ. Ξυπνάω κάθε πρωί, ξυπνάω για να συζητάω με ένα γαμιόλι τα προσώτα μου. Βάθος, δεν χρειάζομαι βάθος, θέλω μόνο πάθος, για κολύμπη στο κλισέ. Στείλεις μήνυμα το οποίο, okay, γράφει κάτσε Αθήνα μαλάκα, παλιό μαλάκα. Μουσική.
σπίτι μου έχει γεμίσει δώρα σου. Το σώμα σου γεμίζει το σπίτι μου. Η βάρκα που φτάνει στο σπίτι μου έχει μια τρύπα. Είναι μικρή και στρογγυλή. Θα βάλω τη μύτη μου μες στην τρύπα. Θα ρουφήξω, θα κυλήσω και θα περπατήσω. Στον αφρό θα κολλήσω. Ας κολλήσω. Τριτέν έλεγαν την τρεμπολόνι. Τέστο την τεστοστερόνι. Μπόλτον την μπολδενόνι. Όξι την οξιμεθονόλι. Προπ την προπιονική τεστοστερόνι. Η σχέση μας ορίστηκε από δύο δοντόβουρτσες και κράτησε δύο δοντόκρεμες. Λοιπόν, τώρα... Να πω... Καλά περάσαμε όταν βγήκαμε. Χορέψαμε. Μιλήσαμε. Ναι, καλά περάσαμε όταν βγήκαμε. Χορέψαμε. Καλά περάσαμε τον πίνακα. Χορέψαμε, μιλήσαμε. Καλά, καλά περάσαμε. Αλλά τώρα έρχεσαι να μου πεις τι να κάνω και πώς να συμπεριφέρομαι. Οπότε, άντε γαμίσου. Στο στόμα πάλι Γιώτα και Ήτα, έτσι. Πάλι μες στο στόμα πάλι γεμίζει κι όμως σαν φουβάλι. Χάνει. Μα το ίδιο ξανακάνει. Φτάνει. Συναντηθήκαμε τυχαία ενώ πήγαινες κάπου και πήγαινα όπου. Συναντηθήκαμε, διασταυρωθήκαμε, δηλαδή διασταυρώθηκαν οι δρόμοι μας. Είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε, να βρεθούμε, να ειδωθούμε, να μιλήσουμε, ίσως από τότε που πράττψαμε. Πράττψαμε. Να τα λέμε, να βρισκόμαστε, να βλεπόμαστε, να μιλάμε, οπότε ήταν εύκολο, αρκετά εύκολο να κάνω ότι δεν σε είδα γιατί ήμουν αφηρημένος ή γιατί χτυπάει κόντρα ο ήλιος και να κάνεις ότι δεν με γνώρισες γιατί έχω αλλάξει ή γιατί αυξήθηκε η μοιοπία σου. Τελικά έκανα πως δεν σε γνώρισα και έκανες πως δεν με είδες ενώ ξεφυσίσαμε ταυτόχρονα όταν η απόσταση πλάτης και πλάτης έγινε ίση με την απόσταση αναπνοής ανάσας ήταν ίση με την απόσταση σε θέλω δεν σε θέλω είναι ίση με την απόσταση είσαι εδώ είμαι εκεί θα είναι ίση με την απόσταση είμαι εδώ είσαι εκεί ας είναι ίση με το η απόσταση είναι η πιο ουσιαστική επαφή. 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 Θα κολλήσω χταπόδι στο παγόνι. Και πάω εγώ από εκεί για να κάνουμε μια εισαγωγή στη σημερινή διάθεση. Βρε, 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 βρε.
Μωρό μου. Back-deck στο γυμναστήριο. Μπάρα Δημητριακών στο σπίτι. Scroll down στο τρολέι. Scroll down στο Πόπα στην μπάρα. Ρουκέτα στο σπίτι. Βόμβα στο γραφείο. Έκρηξη στο σπίτι. Δεν μείναμε μόνοι ποτέ. Για να κάνουμε κακή. Πολύ κακή, 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 κακή. Γυμναστική. Κακή, πολύ κακή γυμναστική. Ρεύμα, ρεύμα, ψήξη, ρεύμα, έξοδος, φαρμακείο, έμπλαστρο, τοποθέτηση με τη βοήθεια πόρτας, μοναξιά. Για να το ξεπεράσω, στην πρώτη γυμνασίου γυρνάω, Montgomery φοράω. Στο σπίτι επιστρέφω, απέναντι από την εκκλησία, στα βρωμόνα πατάω. Χαρτάκι βρίσκω. Γράφει, αν δεν έχεις αυτό που αγαπάς, πρέπει να αγαπάς αυτό που έχεις. Παναγιώτης. Άντε γαμίσου, Παναγιώτη. Τα βλέπεις όλα ως υποψήφιες ιστορίες. Τα βλέπεις όλα ως υποψήφιες λύσεις. Τα βλέπεις όλα ως υποψήφιες συζητήσεις. Τα βλέπεις όλα ως υποψήφιες ιδέες. Τα βλέπεις όλα ως υποψήφιες κοινοποίησεις. Ξεκουράσου. Ευχαριστώ.